pod.gr. Ακούτε το podcast του παππού μου το Χαβά με τον Παντελή Καναράκη. Ωραία, φτάνει. Φύγε τώρα. Ελάτε, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, σκεράσω ένα γλυκάκι. Σήμερα σας θέλω ενωμένους. Και όχι ενωμένους, σας θέλω ηνωμένους. Και ξέρετε γιατί? Γιατί έτσι, ρε παιδί μου, θέμα Ηνωμένο Βασίλειο. Πολύ μου άρεσε αυτό το Βασίλειο γιατί είναι ηνωμένο. Αν ήταν ηχωρισμένο, δεν το ήθελα, αλλά είναι ηνωμένο. Και έτσι είπα να το κάνω ένα podcast. Το συζήτησα εδώ με τους παράγοντες, γιατί πριν από κάθε podcast κάνουμε meeting και συζητάμε και έφθασε τα επιχειρήματά μου και μου είπε και ο Σταύρος Θεοδωράκης, ναι, να σου πω κάτι, παππού. Κάντο. Και αφού μου το είπε, συμφωνήσαν κι άλλοι και το έκανα. Εντάξει, για να μην πω κι άλλες μπουρδες, άκουνα τραγούδι. Θα γυρίσω πίσω στο χωριό για να κάνω τέρι τη Μαριό. Τη Μαριό τη βοσκοπούλα που να φύλλει τη πεντούλα. Δεν έχει πλούτη ούτε δυο σμακά, θέλε δεν το ρομιός. Ελληνόπουλα προτιμά κι όχι λουλούδι ξένο. Παπούτσι από τον τόπο σου κι ας είναι και μπαλωμένο. Παπούτσι από τον τόπο σου κι ας είναι και μπαλωμένο. Αυτό λοιπόν το podcast αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο και κυρίως, για να είμαι και ειλικρινής, γιατί μαζί σας μόνο ειλικρινής είμαι, αφορά τη βασιλική οικογένεια περισσότερο. Γιατί δεν ξέρω, πάντοτε με ιντρίγκαρε εμένα το θέμα. Εγώ με την Ελισάβετ είχα ένα δέσιμο. Όχι ότι τη χώρευα, το αντίθετο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή ήταν η Βασίλισσα που ήταν και 70 χρόνια, σχεδόν τα χρόνια μου, είχα ένα δέσιμο. Και έλεγα, ρε παιδί μου, όταν θα πεθάνει η Ελισάβετ, θα γίνει. Τελικά πέθανε. Έγινε λίγο, αλλά έτσι είναι, παιδιά, η ζωή συνεχίζεται. Αμέσως μετά περνάς σε κάτι άλλο και το ξεχνάς. Η Ελισάβετ, λοιπόν, ήταν η μόνη βασίλισσα που έκανε αυτό το ρεκόρ, 70 χρόνια. 70 χρόνια βασίλισσα, δηλαδή πώς άντεξε η άτιμη, να τα λέμε. Εδώ βγαίνεις 2 χρόνια συνέχεια κυβέρνηση και δεν αντέχεις, και κάποιες κυβερνήσεις δεν αντέχουν ούτε και ένα μήνα. Αυτή άντεξε και σου λέει, ήταν όμως η συγχωρεμένη, αγαρινό σκυλί, δεν μάσαγε τίποτα. Τι Θάτσερ, τι το ένα, τι το άλλο, τι Ρίγκαν έβγαινε. Εκεί, γι' αυτό, επειδή είχε και αυτό το γιο, τον Κάρολο, που κανονικά κάποια στιγμή ξέρω το μεγάλο, έπρεπε να παραδώσει το στέμα στον Κάρολο. Αλλά βλέποντας τον Κάρολο που είναι δάχτυρντούχτη, λες τώρα δεν είστε για στέμα, Καρολέ μου, κάτσε, μπας και πεθάνω. Και τα έφερε έτσι ο ύψιστος και δεν πέθανε. Ο Κάρολος δηλαδή το πήρε τώρα, που τώρα και ο Κάρολος που το πήρε είναι... άκουνε τραγούδι και έρχομαι. Μαράθι κι ο βασιλικό, μπρος στη κλειστή μου πόρτα, κι αγκάθια πνίγουν την αυλή. Τον κήπο άγρια χόρτα, πού να σε πάλι πάρει μου σγουρέ βασιλικέ, μανούλα και πατέρα μου και αγαπητικέ μου. Πού να σε πάλι πάρει μου σγουρέ βασιλικέ μου, μανούλα και πατέρα μου και αγαπητικέ. Το πήρε λοιπόν ο Κάρολος το στέμα και είναι πλέον βασιλιάς. Οι Λονδρέζοι, γιατί εγώ έχω φίλους Λονδρέζους και το πρώτο χέρι είναι αυτά που σου λέω, δεν τρελαίνονται για τον Κάρολο. Δεν είναι και εκείνο το παλιό που τον είχαν για τελείως χλιμίτζουρα και δεν τον εχωνεύανε μετά την Νταϊάννα. Όχι, αλλά δεν τρελαίνονται. Η αλήθεια είναι όμως και αυτός. Πώς να τρελαθεί και ο Λονδρέζος όταν έχει δίπλα του αυτή που έχει και εκτός ότι έχει αυτή που έχει, τρένε και Γκαμίλα. Δηλαδή, συγγνώμη, είσαι έτσι πως είσαι και σε λένε Καμίλα, άλλαξε το χριστιανί μου, κάντο χιονάτι, κάντο η αφρούλα, κάντο ηλιοστάλακτη. Όχι μόνο η Καμίλα. Δηλαδή, είναι αυτός που έγινε έτσι. Είσαι και εσύ έτσι και σε λένε και Καμίλα. Συγγνώμη, δηλαδή δεν ταιριάζει, δεν κολλάει. Άλλαξε όνομα, αν θες να αλλάξει και λίγο το ριζικό σου, η τύχη σου. Η οποία είναι αλήθεια, είναι πάντα χαμογελαστή. Όχι, την Καμίλα μου τρομένη δεν έχω δει ποτέ. Τόσο που νομίζω ότι έχει πάθει ψήξη. Δεν είναι ότι δεν έχει άλλη γκριμάτσα. Αυτή είναι, αυτή η γεραστή που σου φρώνει και λίγο τα ματάκια. Ματάκια τέλος πάντων, και αυτή η μητόγκα και βγαίνει. Τέλος πάντων, δεν έχω τίποτα με τη γυναίκα. Και πιστή του είναι βέβαια, γιατί αυτή έκανε καριέρα ως παντρεμένη, μετά έκανε καριέρα ως μετρέσα του. Μετρέσα, ωραία λέξη, μετρέσα. Είναι η γυναίκα που παίρνει το μετρό. Η μετρέσα. Έκανε ως μετρέσα του και τώρα ως σύζυγος. Υπήρχε και μια διαφωνία, αν θυμάσαι, να τη λένε βασιλική σύζυγο ή να τη λένε βασίλισσα. Τελικά τη έμεινε τον Καμίλα. Και την είδα μια φορά στην Αφρική σε μια έρημο και την...
την Καμίλα λοιπόν δεν ξέρω το γενεολογικό της δέντρο και να σου πω και τα παιδιά και τα αυτά. Πάμε τώρα στα παιδιά του Καρόλου. Τα παιδιά του Καρόλου είναι δύο. Τουλάχιστον αυτό ξέρουμε μέχρι στιγμής, γιατί ξέρεις με αυτές τις βασιλικές οικογένειες βγαίνουν πάντα κάποια έτσι άλλα παιδιάκια, αργιολόγος, δεν βρίσκω λέξη, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, είναι δύο. Είναι ο Ουίλιαμ, ο οποίος Ουίλιαμ είναι κατά ψέματα ο διάδοχος και σχεδόν πλησιάζει και η διαδοχή. Γιατί και ο Κάρλος μεγάλωσε, μην το βλέπεις, έχει και τα θεματάκια του τα υγείας, δεν είναι και αυτός κοτσανάτος σαν τη μάνα του. Ο Ουίλιαμ λοιπόν που είναι παντρεμένος με την Κέιτ και θα είναι αυτός που θα γίνει βασιλιάς σε λίγα χρόνια. Ο Ουίλιαμ τώρα, κοίταξε να σου πω εγώ που τον ξέρω πολύ καλά προσωπικά, είναι ήπιον τόνων, χαμογελαστός κι αυτός θα έλεγα, αλλά άμα πεισμώσει, δηλαδή αφήνει την Κέιτ να λειτουργεί, αλλά έτσι και του γυρίσει το μάτι, βάζει κάτι φωνές παιδιά μέσα εκεί στους πύργους, δηλαδή σκίζονται οι καναπέδες, οι Chesterfield από την οργή του. Είναι πολύ νευρικός όταν θέλει. Αργά τον πιάνουν τα νεύρα, αλλά άμα τον πιάσουν γίνεται πάρα πολύ νευρικός. Η Κέιτ ξέρει και κρατάει τη θέση της και καταλαβαίνει. Γενικώς δεν έχουν πολλούς καυγάδες. Ο άλλος γιος είναι ο Χάρη. Ο Χάρη παντρεύτηκε, όπως ξέρεις, τη Μέγαν. Άκουνε τραγούδι και έρχομαι να στα πω από πρώτο χέρι και από δεύτερο πόδι. Πρίγκιπας είσαι κι εσύ, με πύργο και με στέμα, μη ρίχνεις το νερό κρασί και στην αλήθεια ψέμα. Αν πρίγκιπας είσαι κι εσύ, με πύργο και με στέμα, μη ρίχνεις το νερό κρασί και στην αλήθεια ψέμα. Ο Χάρη λοιπόν έγινε του κουτρούλιο γάμος. Πήρε τη Μέγαν, στην αρχή ήταν όλα καλά, ήταν αυτή και μηγάδα, είπαμε ότι πρωτότυπο, το συγκρίναμε με τη μητέρα του που τα είχε φτιάξει με τον Ντότι τότε τον Αλφαγέτ, που κι αυτό το χρωματάκι του ήταν πιο στο σκούρο. Είπαμε όλοι ωραία και καλά. Και νομίζαμε ότι όλα πηγαίνουν ωραία και καλά, και μια μέρα ξυπνάει αυτό και λέει: πάρτε και το στέμα σα, πάρτε και του τίτλου σα, βουτάω εγώ τη Μέγαν μου και φεύγω Αμερική. Και έγινε λοιπόν το κούγκι. Είδες τι έγινε, τι δηλώσεις, τι βιβλία, τι αυτά. Τώρα, το Λονδίνο, το Ηνωμένο Βασίλειο γενικά, αλλά εγώ το Ηνωμένο Βασίλειο, το Λονδίνο ουσιαστικά λέω. Τα άλλα δεν τα λέω. Τα άλλα τώρα, μεταξύ, αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται κανένα άλλο. Το Λονδίνο θα σου πω. Α, το Τσέλσι. Το Τσέλσι στην Αγγλία είναι, επίσης. Ναι, το Τσέλσι. Το Τσέλσι δεν μου αρέσει το Τσέλσι. Δεν θα πρέπει το Λονδίνο μόνο. Το Μπέμπιχαμ. Το Μπέλφαστ είναι πάνω Ιρλανδία. Ω, ήταν και ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Α, να, μετά θέλω να βάλουμε τον Bonnie and Belfast, Belfast. Πολύ ωραίο τραγούδι, το είχε γράψει ένα παιδί από το Παγκράτη. Λοιπόν, το Λονδίνο λοιπόν, είναι, όσον αφορά στο Χάρη, είναι διχασμένο. Είναι η μισή, η οποία ας πούμε λένε μπράβο του και καλά έκανε και έδωσε μια μπουνιά στη βασιλεία και αυτά τα πράγματα πρέπει να σταματήσουν και επιτέλους λίγη ελευθερία και είναι υπέρ του Χάρη. Και μετά είναι και το υπόλοιπο το Λονδίνο που είναι κατά του Χάρη. Δηλαδή λένε, φτού σου αρίτη που σηκώθηκε και έφυγε από το σπίτι και άφησε τον πατέρα σου μαζί με την Καμίλα να τον βάλει στην καμπούρα τη τον κάνει ό,τι θέλει. Τον εχθρεύονται. Βέβαια, πιο πολύ εχθρεύονται. Τώρα στα λέω εγώ αυτά και στα λέω σιγά μην ακούσουν παραδίπλα γιατί κάποιο άλλο κάνει podcast και με έχει νευριάσει πάρα πολύ. Λοιπόν, περισσότερο εχθρεύονται την Μέγαν. Τη Μέγαν, ναι, ναι, αυτή τα κάνει όλα. Και για να λέμε του στραβού το δίκιο, αυτή τη δηλώσει πάντα είναι πολύ γλυκιά, αλλά το βλέπει στο μάτι από κάτω που τον έχει αυτόν και τον εσέρνει. Τον σέρνει από τη μύτη του αυτή με τι φακίδε, την πιτσιλωτή. Αυτή κάνει κουμάντο. Αυτή του είπε: τώρα θα πάμε Αμερική, τώρα θα βγάλουμε το βιβλίο, τώρα θα δώσουμε συνέντευξη στην όπρα, τώρα. Αυτή λοιπόν στο παλάτι δεν την εχωνεύουνε καθόλου. Τη Μέγαν, τίποτα, ούτε να τη φτύσουνε. Γιατί πιστεύουν ότι αυτή φταίει. Και εδώ που τα λέμε, κατά εκεί πάνε τα πράγματα. Α, ο, η είναι τα αφωνήεντα. Λοιπόν, τραγούδι. Λίγο πριν το παραμύθι να τελειώσει, πριν ξυπνήσω το πρωί για τη δουλειά, ο καλός μου πρίγκιπας αλήτης θα με σώσει απ' τη σακαρή ζωή σου τη σειρά. Και ύστερα θα αρχίσει άλλη μια μέρα όλα θα είναι όπως παλιά. Μα κάτι θα έχει αλλάξει στον αέρα. Θα ζω για μένα τώρα πια. Πάρε με μαζί σου αλήτη. Τίποτα να μην μου λείπει. Να έχω σπίτι την καρδιά μου. Καλά το κόσμο τα παλάτια στο όνειρά μου. Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι πως θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά podcast γιατί η βασιλική οικογένεια είναι. Έχω να σου πω για την άλλη του αδερφού, τη γυναίκα, την κοκκινομούρα και εκείνη, για τον άλλον που είχε τα σκάνδρα. Έχει πάρα πολύ ζουμί. Αλλά από την άλλη βαριέμαι.
να κάθομαι τώρα να ασχολούμαι και με το βασίλειο της Αγγλίας. Το έκανα μία φορά, έτσι βρε παιδί μου, να ξαλεγράρω και εγώ τώρα να λέω συνέχεια γι' αυτό. Δεν βαριέμαι. Σημασία έχει ότι εμείς δεν έχουμε βασιλιά. Έχουμε τέος που γίνονται και αυτοί οι καυγάδες με τον τέος, να τον πούμε τέος, να μην τον πούμε τέος, με την κηδεία με όλα αυτά που γίνανε. Θυμάστε, εμείς δεν παίρνουμε θέση. Σε αυτά είμαι αμέτωχος. Αμέτωχος, κάνω την πάπια. Πα. Είμαι λίγο και από εδώ και από εκεί. Με λένε ρίζω και από σαρώ τα γυρίζω. Δεν ξέρω τι γίνεται αύριο μεθαύριο, θέλω να τα έχω καλά με όλους. Έτσι είναι. Ελληνικό στοιχείο. Ελληνάρας και ο παππούς Αριστίδης. Πάντως, ό,τι είπα για το Ηνωμένο Βασίλειο, να ξέρετε, το πιστεύω ακράδαντα. Και κραδαντά. Ακούσατε το podcast του παππού μου το Χαβά με τον Παντελή Καναράκη. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Ροδάνη πάει το στόμα σου. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.